αφού δεν έχουν εμπαθία. Θέλει κανένας καραμέλα? Όχι, εγώ δεν μπορώ να θέλω. Όχι, για πάνω. Θέλετε καραμέλα και το λεμό. Ευχαριστώ. Τι πάρα, τι προτιμήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί σου να σου πω αγόρι μου γιατί ξέρεις τι κάτι. Κάποια στιγμή κάπου πρέπει να αλλάξουμε την καλλιέργεια. Ναι, έτσι. Τα έχω σαν εγώ περίπου, έτσι. Είναι το πρώτο λιγάκι. Όχι, εγώ. Να λέω ξανά σπάγια. Στο φίλο μου γιορτέ έχει πλησία καρέκες έτσι τέτοιες αυλές, στο μένι, το δεκάρι. Α, και εδώ, σε καινούργιο στο αυτό. Και είναι χάρμα. Να κολλάσουμε και τη... Και παίρνω σας εγώ κάτω. Κάνω και έξω να είναι. Παίρνω εγώ με το αμάξι, κάποιον άλλο, θα βάζετε. Έχει το ίδιο τα άλλα τρία άτομα. Κι άλλα τέσσερα αυλή στο σύνολο. Κανονικά το κλείνω. Είναι άμα θα δούμε και γενικά για γιορτά. Ωραία, για έξω γίνεται και μέσα γίνεται. Ο Τάσος είναι ο Μασαρμέτος, αυτός που είχε ξεκινήσει στο έργο. Από εκεί ξεκίνησε, αλλά μόνος δεν έχω ξέρει χωριά. Κατά αφήντος θέλει. Όχι, ούτε σοβαρά δεν έχω. Δεν είναι ένα από τους αφήντες. Αυτό άλλο είναι ένα από τους αφήντες. Και μιλάνε πολύ εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και τον Άγιο Ραφαήλ κάτι εδώ για να Άγιο Ραφαήλ. Μεταφερθούμε εκεί πέρα. Όταν σε αισθάνει λίγο καιρός αργότερα. Άρα πώς θα πήγαινε, πρέπει να νοικιάσουν άλλο εφορείο. Όχι, έχω την κίνηση. Με τόσα αυτοκίνητα. Θέλω να με χάσει ένα εγώ, ένα ο κύριος. Όλοι τόσα αυτοκίνητα. Όλοι τόσα αυτοκίνητα. Να διόμαστε οι πέντε σπίτια. Εσύ έχει γίνει. Πώς να είναι. Κούρσα. Μέσα σε πέντε αυτοκίνητα πήγαμε και πήγαμε κάτι μα τα 20. Ποτάξι είναι κοντά από εκεί. Όχι, μπορεί να είμαστε 20. Εμεί είμαστε κοντά από εκεί. Δεν είμαστε κοντά από εκεί. Όταν περνάμε του δύο είμαστε κομπλέ. Όπου δύο κτίσεις διφέρει, είμαστε κομπλέ και εγώ μας. Αντί πώς το χρησιμοποιούμε. Θα το πολύ γιατί θα είναι ωραία. Ναι, πώς το μαγεί μας ελάχουμε. Δεν απαντάω, δεν ξέρω. Άστο να είναι άγνωστο. Άστο, καλύτερα. Να είναι άγνωστο. Το τάμψε τα παιδιά πότε θα κλείσεις σχολείο να μην διαβάσω. Αχ, Θεέ μου. Και στους Αγίους Αναγύρους ο Μεπάη και στην Παναγίτσα ο Μεπάη εδώ στα ψηφούσε. Σαμίσας. Ναι. Στο λόγο πηγής. Ναι. Στο κέντρο υγείας από πίσω, εγώ είναι η Αιτησία. Η Ειρήνη. Η Αγιερήνη. Α, η Αγιερήνη. Δεν είχαμε κάνει κάτι έτσι καλοκαίρι έξω που είμαστε πολύ κόσμο. Ναι. Στην Παναγία, βέβαια. Πολύ παλιά είναι τώρα. Πολύ παλιά. Όχι, πολύ παλιά είχαμε κάνει το κύκλο μας εκεί εμείς. Και μαζευόταν κόσμος και άντρες και γυναίκες. Θα το παίζει για τρεις φορές. Και στο κουβάρα, ξέρεσαι. Στο κουβάρα, ναι. Κάτσε στο μοναστήρι, ναι. Στην Ευαγγελίστρια. Ναι. Στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια. Πεθάνε αυτές οι καλόγλες οι γονείς. Που είναι φαίνεται. Που είναι φαίνεται. Που είναι φαίνεται. Πήγε ένα παιδί εκεί εγώ και τώρα φύγανε την ομάδα με τρία κορίτσια. Καλόγλες. Δεν λειτουργείται από το μοναστήρι. Λειτουργεί, αλλά δεν είναι άλλες τώρα αυτές. Και άλλες τώρα. Παλιές. Τι ωραία. Κάτσε. Είναι έξω ώρα, σε έχω. Δύο λεπτά. Χριστός Ανέστη, παιδιά. Χρόνια πολλά. Έχει περάσει. Και πια τα δύο. Άλλωστε... Καλώς. Κλείνουμε... Δεν κλείνουμε. Καλώς όρισες. Καλώς δεν βρήκα. Είναι και μέρα που... Παίρνει... Βασιλάκι, παίρνει τώρα κι κι αν παίρνει τα σβήνουμε, δεν χρειάζεται. Όχι, λέω. Δεν ξέρω τι. Και στο Αγίου Αναγίου αρκετές φορές θα μου πάει να το κάνει. Να κάνεις την Παναγίου Αναγίου. Ναι. Από το YouTube. Ναι. Είδες αρέωση Τάκη μετά κάθε Πάσχα και ύστερα πώς γίνεται. Ναι. Γιατί δεν το καταλάβαμε.
Πάντως μη φοβάσαι, η Πεντηκοστή είναι κοντά. Η Πεντηκοστή δεν είναι κοντά όμως. Δεν είναι δικό μου το Θεό. Είναι αυτόν τον αποκουσιάζον. Σωστά. Εγώ θα έλεγα για έτσι ότι πότε θα σταματήσουμε. Αρχίσαμε γιατί το έκανε ο Κύριος και θα σταματήσουμε όποτε θέλει ο Κύριος. Χαίρομαι και οικογενειακός. Απάνω, ε. Απάνω. Μόνο ο ένας λέει από αυτός. Αλλά πάει από εκεί. Γιατί άμα δεν πάνε σε εκεί πέρα, θα κάνεις αυτό το ένας. Παιανία πας. Ορίστε. Παιανία πας. Πότε έχουμε. Καρδιά. Όχι, δεν έχω ξαναπαραγωγή την ημέρα. Πέμπτη, δεν ξέρω, σταματήσαμε. Λειτουργούν ακόμα. Δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία. Κάποιος μου φέρνει κάποιους χαιρετισμούς. Μπορεί να πάω ό,τι περιμένει. Τι σημάζει. Αν είναι, θέλεις να περάσω. Όχι. Θα σου πω εγώ άλλο. Σημέρας. Είναι ασφυξία η ημέρας. Χωρίς προσυνεννόηση να μην κάνουμε κάτι. 49-40. 49-40. Να μην παρασύρει. Σε βάλω πίσω τον Άγιο Ραφαήλ με μας. Να μου το γράφει. Το γράφει. Πάντως, να με πρέπει να έχει πάλι εξηγηθεί από εκεί που δεν πάμε τώρα. Τι λες, Μιχάλη. Πού. Στην Παιανία. Εμεί είμαστε τα πρόβατα και έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε και σωστά και απολωλά και αυτό. Αυτοί πρέπει να μα αγκαλιάζουν για να μα κάνουν την υποθεσία πνευματική. Μέχρι να βρούμε τον δρόμο μα. Δεν είχαν αρχηματίσει, ναι. Ναι, όχι, είναι καλή. Προθανάσει, προθανάσει. Αρκεί το μόνο που έχω να πω κάτι ότι όταν έχουμε ένα θέμα, να είμαστε στο θέμα. Και να μην φεύγουμε και πάμε αλλού, γιατί τότε φεύγει. Ε? Υπάρχει άλλο τσοπάνι εκεί. Δεν με καταλαβαίνω, ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί ο Ναμάρος, που ήταν φίλος μου που ήταν εκεί, του έλεγε θέματα άλλα. Είχαμε άλλο θέμα εκεί και αυτός έλεγε άλλα. Κοίταξε κύριε Μιχάλη, όταν του είπε αυτό το θέμα που είπε, μην ξεχνάς ότι κάποιος έκανε από αυτούς στην αρχή εκεί μέσα. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε εκεί τη μέρα. Του λέγε ότι είμαι και ότι είναι. Δεν σε φορώ. Αλλιβά. Με τα πρώτη τη Ευρωσία, παρέτω. Εγώ τον βλέπω με Μιχάλη και αρχίζω για την συζήτηση μετά. Το βλέπω λίγο λιβερό. Θα είμαστε 10-20 άτομα και να απουσιάζει καλή προαίρεση και να δείχνουμε ότι έχουμε διαφωνία ως σε θέματα πίστης και θέματα δικαλίας Ευαγγελίου. Τα ακούω. Συμφωνείς. Συμφωνώ. Λέω λάθος. Κοίτα, και εγώ σαν να πω μια άποψη. Πάντως μας τα έχουν χαλάσει αυτοί με τα κόμματα, ο πατέρα, ο Μητσοτάκης, κομμουνιστές. Λένε όλοι αυτοί, ας πούμε, ο καθένας, εντάξει, βαστές οι θέσεις του και μπορεί ο καθένας να έχει τις απόψεις του. Έτσι και τώρα, επιμιλάμε για αυτή την καραμέρα και λέμε άποψή σου σεβαστή. Εντάξει, όπως γίνεται δημοσιογράφοι και λένε την τηλεόραση, εντάξει, και εμένα η άποψή μου είναι αυτή, σεβαστή. Έχει την άποψή σου, να έχω και την άποψή μου. Τώρα το ποιο είναι σωστό, δεν μπορώ να το περιμένουμε. Σε θέματα πίστεως, το βάζουμε κάτω, φαίνεται μόνο του και βέβαια πιστεύουμε ακριβώς αυτό που μου είπε. Έτσι. Καλή αποδοχή χρειάζεται. Και είδα ότι κάτι δεν πας να κάνεις τώρα. Σκέφτε και είναι σωστή θέση. Πολλά σωστή. Και βέβαια είναι σωστή, γιατί αλλήλω γιατί μία λέξη που μου άρεσε. Όταν υπάρχει προαίρεση, καλοδιάθετη, όλα φτιάχνουν. Όλα φτιάχνουν. Ξέρεις τι θέλει κάτι. Η γνώμη μας, θα πρέπει να πάρουμε τη γνώμη μας και από εκεί πέρα, αλλά δεν λέω για σένα. Μιλάμε για γενικά, εκεί είμαστε 30 άτομα για να δώσετε εκεί τη γνώμη. Όχι, άμα λέγατε για μένα. Δεν είναι μια φορά, δεν θα είσαι. Νόητο, είναι. Θα είσαι, άμα λέγατε. Όσοι ήταν εκεί, την κάτω ήταν εκεί, θα καταλάβαινε. Δεν θα είσαι, εμάς τον κάτω άτομο. Εγώ δεν εκπροσωπώ τη γνώμη μου εκεί που είπα αυτά τα πράγματα. Εκπροσωπώ τη γνώμη της Αγίας Γραφής. Τη γνώμη της Αγίας Γραφής είναι αυτή, τώρα το όποιος θέλει άλλος να έχει ας πούμε άλλες απόψεις. Άμα έχουμε βάση του περιθέν του κ. Καραμαλή, μπορεί ο καθένας να έχει τις απόψεις.
Αλλά η δημοκρατία δεν υπάρχει δημοκρατία στον Χριστό. Άλλο το πολιτικό και άλλο το θρησκευτικό. Αυτό δεν έχει σημασία, η αλήθεια είναι μία. Τη βλέπει, λε, ναι. Εμεί θα πάμε το μάθημα μεγάλο. Σάρκωση Χριστού.
Ο Χριστός σε όποια σελίδα της Αγίας Γραφής και να ανοίξουμε θα δούμε διάφανα, ξεκάθαρα πολύ, ότι ήρθε επί γης και ανθρώπισε με στράτη, ότι έγινε άνθρωπος σε όλα όπως είμαστε εμείς, εκτός από ένα μονάχα, το ξέρουμε όλοι για αυτό το ένα. Το ένα το έχουμε εμείς μαζί με τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας και είμαστε άνθρωποι, είναι η αμαρτία. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος ανομάρτητος με κεφαλαία γράμματα. Δεν είχε αμαρτία. Θα ήθελα να μεταφερθούμε σε συγκεκριμένα της Αγίας Γραφής κομμάτια από εκείνα που έφερε στα μάτια μπροστά η Αγία μας Εκκλησία τις Άγιες ημέρες που ζήσαμε. Γιατί δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να έχει διδαχή καθαρή όσο η Αγία Γραφή, το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Είναι η ώρα 3. Και μάλιστα μόλις έχει τελειώσει η τρίτη ώρα, κάτι στο μετέγμεο μεταξύ του τελειώματος, θα λέμε 3 ώρα μεσημέρι. Ενάτη που λέει το Ευαγγέλιο. Περί δε ώρα ενάτη. Ο Ιησούς, λοιπόν, τέλεστε, παρέδωκε το πνεύμα. Λένε οι ιεροί ευαγγελιστές, αφού είπε τελείωσα το έργο μου πάνω στη γη, έγινε το κεφάλι και παρέδωκε το πνεύμα. Από την άλλη πλευρά, δύο επίσημα πρόσωπα, πολύ επίσημα πρόσωπα, γνωστά σε εμάς, τα τραγουδάμε και τα ψάλαμε και τα πρόσωπα εκείνα. Ιωσήφ λέει συν τον Νικοδήμο. Αγόρασαν σεντόνι, άσπρο, και πήγαν και ξεκρέμασαν το σώμα του Ιησού. Βέβαια αυτοί από σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Και δευτερευόντως για το ότι οι Ιουδαίοι είχαν Παρασκευή και τα Σάββατο, επομένως λέει η Αγία Γραφή, και απογορευόταν να υπάρχουν κρεμασμένοι πάνω στο σταυρό. Παραλαμβάνω, προτάσουμε τι ένιωθαν οι δύο αυτοί, ο Αρημαθαίας Ιωσήφ μαζί με τον Άγιο Νικόδημο, τον βουλευτή. Ένιωθαν απέραντο σεβασμό, άπειρη αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Και πήγαν και αποκαθήλωσαν, έβγαλαν τα καρδιά, ξεκρέμασαν, τύλισαν σεντόνι και με όλα εκείνα που ήταν απαραίτητα σε ένα νεκρό οδηγήθηκε ο Κύριος μας ως άνθρωπος στο κενό μνημείο, στο μνημείο εκείνο που είχαν σκαλίσει σε ένα βράχο μέσα, που ξέρουμε πολύ καλά, και που προοριζόταν για τους ξένους, για, όχι για Ισραηλίτες στην καταγωγή, για ξένους στην καταγωγή από ότι είσαν Ισραηλίτες. Εκεί έδαψε τον Χριστό και διδάχθηκε κανείς άλλος εκτός από τον Χριστό μας. Να παρέμβω στο λεφτό εκεί. Ότι δεν ήταν για τον ίδιο σύστο, είχε φτιάξει για τον ίδιο τον τάφο αυτό. Όχι, Εβραίοι είχαν φτιάξει τον τάφο εκείνο για να δάψουν ξένους και όχι Ισραηλίτες. Και έδαψαν το μοναδικό ξένο με κεφαλαία γράμματα, το Χριστό. Γιατί οι Εβραίοι, όταν λέω ξένο, να δίνουμε την ακριβή εξήγηση τοποθέτηση, οι Εβραίοι δεν τον ήθελαν δικό τους ποτέ. Ξένο τον είχαν, ξένο τον έχουν. Και ο Κύριος μας το ξέρετε πολύ καλά, Βασιλάκη, τι λέει εκεί πέρα. Όταν έρθει εκείνος
θα τον παραλάβετε. Εις τα ίδια. Τι έπρεπε τώρα να μας λέξει τα ίδια. Θα το κάνει δικό σας. Θα το κάνει δικό σας πρόσωπο. Και λέει εκείνος του αντίκρισης τον λέει. Για μένα, όχι. Τον έθασα λοιπόν τον Χριστό με όλα τα νόμιμα που επιβαλόταν και τον περιτύσα και με σουδάριο. Ξέρετε πολύ καλά με αυτή την λεγόμενη φασιά. Το σουδάριο που ήταν κολλημένο πάνω στο σώμα του Χριστού και δεν ξεχωρούσε με τίποτα απολύτως. Αν ήταν κοινός θνητός, δεν θα μπορούσε να βγει από εκεί μέσα. Αλλά ο Κύριος μας δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Θεός ήτανε, με τη δική του δύναμη, αναστήθηκε. Για θυμηθείτε τι έλεγε στα πτήθη. Μου δόθηκε κάθε εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και στον ουρανό εξουσιάζω τον κόσμο των πνευμάτων, αγγέλων, αρχαγγέλων, δικαίων κλπ. Και στη γη. Και επομένως, αφού είχε την δύναμη αυτή, τη αυτού εξουσία αναστήθηκε ο Χριστός. Σηκώθηκε από το βήμα και τη δική του εξουσία. Γεννήθηκε λοιπόν σαν άνθρωπος, πείνασε σαν άνθρωπος, πόνεσε σαν άνθρωπος, περπάτησε σαν άνθρωπος, δίψασε σαν άνθρωπος, έπαθε σαν άνθρωπος, σταυρώθηκε σαν άνθρωπος, θάφτηκε σαν άνθρωπος. Δεν ισχύει εκείνο που είπανε και δίδαξαν ως τη γη, ότι ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος, άρα ο Θεός. Κατά φαντασία άνθρωπος. Είναι Σάββατο βράδυ και μου κάνει τεράστια εντύπωση και σας κάνει εντύπωση τεράστια. Η απρότα που οι Ευαγγελιστές περιγράφουν τα γεγονότα, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Σαλόμη, η Μαρία του Ιωσή λέει, και άλλες μαζί με αυτές. Έχουν αγοράσει αρώματα και πάνε να μυρίσουν το σώμα του Χριστού. Να το αλείψουν με τα αρώματα. Και ο Ιωάννης έμεινε, με φταίωσε. Όχι, δεν αναφέρεται εδώ ο Ιωάννης. Μαθήτρες αναφέρονται στο γεγονός που αναφέρονται εγώ. Εμπειροφόρες. Πληροφόρη γυναίκες. Το κανονικό τάφο ποιο είναι τον Άγγελο, γιατί εκεί έχει δύο. Αυτό που προσκυνάτε εσείς, δεν προσκυνάτε και τάφο. Μόλις δεν παίρνει. Ο Πατριάρχης πού παίρνει το... Μόλις δεν παίρνει μέσα φως. Σκύλια. Εκεί που παίρνει το βάγιο φως ο Πατριάρχης. Και αυτό που παίρνει μόλις παίρνει σε πόρτα. Δεν ξέρω, εδώ πάει που είναι να βγάζει κάτω πίσω. Έχει το πρώτο τάφο μόλις παίρνει μέσα κάτω. Είναι η προείσοδος. Είναι η προείσοδος. Μετά είναι ο Πανάγιος Τάφος. Εκεί που είναι το ιερό και μπαίνει μέσα ο Πατριάρχης, μετά το ιερό είναι ο Πανάγιος Τάφος. Είναι εκεί που παίρνει το εκκλησάκι μέσα. Πέτρο. Ναι, εκεί. Το προθάλαμα πέσω και είναι από μέσα. Ναι, έχει το προθάλαμα εκεί πέρα που είναι από το τραπέζι το βράδυ που είχαν πει στην Λίμα. Έχει το βράδυ. Το βράδυ από πάνω. Ναι, αλλά επειδή λέω έχει δύο τάφους. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι μέσα ο τάφος. Δεν έχω πάει, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο χώρος που μπαίνει ο Πατριάρχης και μπαίνει το ίδιο φως. Ναι. Εκεί είναι που παίρνει το φως. Γιατί είναι ο τάφος του κύριε. Γιατί αυτό θα παρέλθει. Εκεί μπροστά στην πόλη πέρα στην κεντρική. Αφού είναι ναός θα έχει εκεί πέρα και κάτι άλλο δεν μπορεί. Τάφος ονομάζεται αυτό. Όχι χαμηλά κάτω. Και μόλις μπαίνει ο κόσμος προσκυνάει πρώτα εκεί. Είναι η αποκαθήλωση εκεί Πέτρο μου. Εκεί που προσκυνάμε μέσα μόλις που μπαίνουμε στο μεροκύριο. Πρωτού πούμε στην πόρτα μέσα στον τάφο είναι η αποκαθήλωση. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήγουμε, εμείς τοποθετημένοι πάνω στις γραφές λέμε τι μας λένε οι γραφές, το Ευαγγέλιο, ότι οι μαθήτρες του Χριστού πορεύτηκαν σε ένα τάφο τότε που ήταν σκαλισμένο σε ένα βράχο μέσα. Σε βράχο. Σε ένα βράχο μέσα. Και είναι σε βράχο, ναι. Λοιπόν, και λέει αυτό λέει η γραφή.
ειν λελατομημένον εκ πέτρας. Είχε να δεις καλυστεί, είχε λατομηθεί μέσα σε πέτρα. Έτσι, έτσι είναι η γραφή. Δεν φαίνεται, γιατί έχουν κάνει όλο μάτι. Έχει διαμορφωθεί. Όλο μάτι. Λοιπόν, ήταν, επαναλαμβάνω, ήδη δεν είχε βγει ο ήλιος, υπόφωσκε η αυγή και λίγο πιο πριν. Και οι μαθήτριες, γνωστό είναι σε εμάς, ακολούθησαν αυτό που τους έλεγε η καρδιά τους. Όχι αυτό που τους έλεγε η λογική. Γιατί οι Μιχάλη τα πήγαιναν. Ποτέ δεν τα πήγαιναν. Ήθανε άλλη δύναμη. Ναι, αυτό που τους έλεγε η καρδιά. Και είχε δίκιο κάποιος Άγιος άνθρωπος, τουλάχιστον ψευδής, να μην πω Άγιος, γιατί δεν είναι της Εκκλησίας Άγιος, γιατρός και φιλόσοφος, Καρέλ το όνομά του, λέει, η καρδιά έχει τη δική της λογική. Που μιλάει και δεν μπορεί να καταλάβει η άλλη λογική του τι εδώ. Η λογική της καρδιάς είναι πιο δυνατή από τη λογική αυτή. Αν δεν συνεργαστούν η μία με την άλλη καλοδιάθετα, όπως είπε ο Μιχαλάκη προηγουμένως, καλοδιάθετα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε υποθετό αποτέλεσμα, να σώσει την ψυχή του. Αυτή εδώ είναι ξερή και τα βάζει στο ένα και ένα δύο και δεν θα βρει με λογικό ξερό συλλογισμό σε αποτέλεσμα σε θέμα σωτηρίας. Όχι, θα προηγηθεί η λογική της ψυχής που λέει ναι στο πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ναι σε ένα Κύριο, ναι στο Άγιο Πνεύμα. Θα προηγηθεί αυτή η λογική της καρδιάς, θα υποκληθεί η άλλη λογική που έχουμε στο εγκέφαλο μέσα, θα ασπαστεί αυτό που πιστεύω και μετά θα πάρει το φως για να φωτιστεί. Διαφορετικά δεν φτάνει ποτέ, γιατί αυτό είναι η αιρετική. Λογιστράνε και πέφτουν. Πάνε με τη λογική να ερμηνεύσουν πράγματα που δεν χρειάζεται τη λογική πρώτη, χρειάζεται την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν οι Άγιες Μυροφόρες, την ευχή τους να έχουμε, πολύ πρωί πήγαν και είδαν κενό το μνημείο. Αδιανό, αλλά και κενό με αρβαγιώτα. Κενό με έψιλον είναι αδιανό και κενό με αρβαγιώτα καινούριο το μνημείο. Γιατί κάτι καινούριο άκουσαν που δεν είχε ακουστεί ποτέ και δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ στους αιώνες των αιώνων από άλλον παρά μόνο από τον Κύριο μας. Ποιον ζητάτε, ποιον, το τονίζω, Ιησούς των Ναζαρινών, των Σταυρωμένων, αυτόν που σταυρώθηκε, σας κάνει εντύπωση. Πλάνος Θεός συκοφαντήθηκε, λέει η Εκκλησία μας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Δηλαδή, κατεργάρης, απατεώνας, που χορέψε ένα λαό ολόκληρο, τον εβραϊκό λαό. Αυτόν που το σταυρώσανε με αυτή την κατηγορία. Ιησούν των Ναζαρινών, και αυτό ειρωνικά το λέγανε οι Εβραίοι. Τώρα σταυρωμένο, δεν μιλάει εκεί, δεν μιλούν εκεί οι άγγελοι συζητάει με τους μυροφόρες. Και λέει καινό το μνημείο, αδιανό το μνημείο και άγγελος λέει στην κεφαλή και άγγελος στα πόδια. Και ανοίγεται διάλογος. Μιλάει ο Θεός, έχει τους υπηρέτες του, που είναι και δική μας υπηρέτες οι άγγελοι. Είναι και δική μας υπηρέτες οι άγγελοι. Εμείς βέβαια δεν έχουμε τα μάτια μας της ψυχής καθαρά και αυτά εδώ πάλι, ώστε να φτάνουν σε σημείο τέτοιο που είχαν οι μυροφόρες. Γι' αυτό είπαμε, ξεκίνησαν και είπανε, πάμε να λείψουμε. Τους περίμενε το μαχαίρι και το λεπίδι των στρατιωτών του Ρωμαϊκού στρατού. Δεν το υπολόγισαν, αρκεί το στον έβλεπα. Αυτή είναι η αγάπη τους. Και βέβαια πήραν το μήνυμα ότι ηγέθη
ουκ έστιν ώρα αναστήθηκε. Δεν είναι, εδώ σηκώθηκε. Το επιλέξει το ηγέρδι σημαίνει σηκώθηκε από τον ύπνο του Χριστού, το Άγιο Σώμα δεν είδε διαφορά, ούτε ίχνος αποσύνθεσης, ούτε θα λέγαμε σκέψη αποσύνθεσης πέρασε από το σώμα του Ιησού Χριστού. Αποσύνθεση υπάρχει όπου υπάρχει αμαρτία. Όπου υπάρχει αμαρτία, όταν πεθάνει ο άνθρωπος και ύστερα, αρχίζει και το σώμα αποσυνθέτεται, χαλάει και βρωμάει. Όπου δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει και περίπτωση να υπάρχει αποσύνθεση. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ, σε έναν ψαλμό του, δεν θυμάμαι σε ποιο, λέγει «Το σώμα σου διαφθορά, ουκ είδε δέσποτα». Διαφθορά, σε μια αποσύνθεση, δεν γνώρισε, λέει, δέσποτα. Και πώς είδε δεν γνωρίσει, αφού δεν υπήρχε η διαφθορά, η αμαρτία, για να αποσυνθέσει το σώμα του Ιησού Χριστού. Φύγετε, πηγαίνετε, λέει ο Άγγελος, εκεί που σας έδωσε την παραγγελία να πάτε, εκεί που είπε ο μαθητάς, στη Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε. Εκεί αυτόν όψεστε, θα το δείτε. Κάποια άλλη πάλι μαθήτρια, που επισκέφθηκε τον Γεραδί τον Κύριο και που άνοιξε διάλογο με τον Κύριο και δεν καταλάβαινε είναι αυτός και που το ρωτούσε πού το σώμα του Ιησού, πού το έβαλε, γιατί το πήρε από το μνημείο. Λέει, Κύριε, πού έδειξες, λέει, τον Κυπουρό, το σώμα του. Συνειδούσε με τον Κύριο, δεν γνώριζε τη φωνή του Κυρίου, ούτε γνώριζε το πρόσωπο του Κυρίου. Η γνωστική δύναμη των οφθαλμών και της ακοής γύρω από το τι βλέπει και το τι ακούει, δεν λειτουργούσε. Άκουγε, έβλεπε πρόσωπο, συνομιλούσε, αλλά δεν ξεχώριζε αυτό που ξεχώριζε από ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού. Δεν το ξεχώριζε. Και βέβαια, όταν ο Κύριος είπε Μαρία και είχε δώσει μια τη δύναμη στα μάτια και στα αυτιά, τότε ραγωνή, Κύριε, τον γνώρισε αμέσως η Μαρία. Συζητεί ο Κύριος ο αναστημένος Χριστός. Συνομιλεί μαζί με τους μαθητάς. Εμένα αυτό που μου κάνει και αυτό που μου κάνει εντύπωση και το προηγούμενο και αυτό που θα αναφέρω τώρα. Και αυτά που θα διαβάσω μέσα από τον Άγιο Κύριο του Ιεροσολύμου. Κάπου μου περάσει τρεις ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού. Με συγχωρείτε, μετά από τη Σταύρωση του Χριστού. Τρεις ολόκληρες ημέρες. Δύο από τους μαθητές του Χριστού πορεύονται σκυθροπότατοι, όχι σκυθροποί. Ποιος είναι ο Μιχάλη, ο Λουκάς, και ο Κλεόπας. Και ο Κλεόπας. Ξέρεις, δεν θυμάσαι. Σε Μαούς. Να το δούμε λίγο έτσι στενά και εκείνο, ας τα έχουμε έχει διαβάσει. Η γραφή έχει δύναμη και μιλάει μόνο. Στους σε Μαούς λες. Ναι. Σκυθροπότατοι βαδίζουνε, παρουσιάζεται ο Κύριος, άγνωστος για αυτούς. Δεν τον έβλεπαν, αλλά δεν γνώριζαν ότι ήταν ο Κύριος. Τον άκουγαν, αλλά δεν καταλαβαίνει φωνή του. Μάλιστα και παράξενοι κάπως οι δύο συνομιλητές. Θα λέγαμε και απότομοι. Γιατί τους λέει, γιατί είστε σκυθροποί. Και αυτοί με κάποιο τρόπο απότομο του απαντάνε, καλά εσύ μόνος κατοικείς στο Ιεροσόλυμο, μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ, ουκ είδες τα γινόμενα, δεν λες τι έγινε εδώ και τρεις ημέρες. Πιάσανε τον Χριστό, τον σταυρώσανε και αυτό μας είπε ότι τρεις ημέρες
Θα βγει στον τάφο και θα αναστηθεί. Περάσανε τρεις ημέρες και ακόμα αυτός δεν αναστήθηκε. Σε απλή γλώσσα, όπως μιλάμε εμείς Μιχαλάκη. Βέβαια, Κύριος, ξεφύγησε τις γραφές. Δεν είχε βγει μαζί του, αλλά ήταν η γραφή ο ίδιος. Αυτός έδωσε τις γραφές, αυτός τις ερμηνεύει, μάλιστα με τη δύναμη του Αγιουλέγοντος που περνάει μέσα τους και καταλαβαίνουν. Αλλά τις ευθύνες και αυτοί δεν καταλαβαίνανε. Αυτοί δεν καταλαβαίνανε, Μιχάλη, θυμάστε, καταλαβαίνανε. Τίποτα. Καταλαβαίνανε ένα πράγμα. Θα το δούμε τι καταλαβαίνανε. Ναι, βέβαια, όλοι το ξέρουν το πράγμα. Χρειαζόταν κωδικός. Ορίστε. Χρειαζόταν κωδικός που λέμε σήμερα. Κωδικός. Κωδικός. Άμα δεν έχεις το κλειδί, ας πούμε, δεν μπορείς να... Όχι, και δεν μπορείς. Δεν μπορείς, ναι. Ο αριθμός χρειάζεται. Καλά λες. Λοιπόν, ο Χριστός μας τους ερμήνευε τα γεγονότα αυτά από τις γραφές μέχρι που έφτασαν στο σπιτικό τους. Και εκεί είδαν όλοι, το παρακάλεσαν και τελικά μπήκε μέσα και πήρε τον άνθρωπο στα χέρια και τον ευλόγησε. Και το ευλογήν αυτόν, και την ώρα που ευλογούσε ο Χριστός τον άρτο, άφαντος εγέρετο από αυτόν. Και ακούστηκε ο Κύριος, τότε κατάλαβα ότι είναι ο Κύριος. Και γυρίζει και λέει ένας τον άλλο, Μιχάλη, είναι αυτό που έκανε ο Χριστός. Μακάρι να το κάνει και σε εμάς, είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Δεν καταλάβαινε στον δρόμο που μας έκαιγε μέσα μας η καρδιά. Ουχή η καρδιά ημών και ομένη είναι διωδό. Η καρδιά μας έκαιγε στον δρόμο, λέει. Ο Κύριος. Και αμέσως θα παρατάνε και γυρίζουν πίσω να αναγύρουν το μήνυμα της Αναστάσεως στους άλλους μαθητές. Και ακόμη. Έχω παρατηρήσει το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος. Εκεί λέει ότι όταν ο Χριστός έκανε την παρουσία του μετά την Ανάσταση, άλλοι το προσκύνησαν και άλλοι εδίστασαν. Στους προσέξεις Μιχαλάκη το λέει. Οι δε εδίστασαν. Τι σημαίνει το εδί, γιατί το προσκύνησαν άλλοι και άλλοι δίστασαν. Δεν κάνω να προσαπίσω να το προσκύσω. Μαγεία. Μιλάμε για τον Κύριό μας που έζησε 33 χρόνια ως άνθρωπος. 3 χρόνια δημόσια ζωή που ήταν ορατή από όλους, θεατή χειροπιαστή και μιλάμε για τη Σταύρωση και τα γεγονότα μεγάλα εκείνα που δεν υπήρχαν μεγαλύτερα από εκείνα, ούτε θα υπάρξουν όσο ζει, όσο υπάρχει ανθρωπότητα. Και αυτό γίνεται μεγάλη εβδομάδα. Αργία και μεγάλη εβδομάδα. Εδώ τώρα είναι μαθητές που τον είχαν 3 χρόνια και έπρεπε τόσα θαύματα και ένας πέφτει που έλεγε «Σεις ο Υιός του Θεού». Και αν θυμηθείτε, πηγαίνετε και πέστε, πού, στους μαθητάς και τον Πέτρο, λέτε. Και το είχε αρκετή προηγουμένως τον Πέτρο. Και σου έλεγε εγώ κύριε και στο θάνατο θα πάω για σένα τον ίδιο. Πηγαίνετε πέστε του. Γιατί πράγμα, ήθελα να το στηρίξει. Δεν είπε έτσι ο Χριστός. Να στηρίξει την πίστη του Πέτρου που είχε γνωριστεί. Εδώ τώρα οι μαθητές των βλέπουν, συζητούν, καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος γυρίζουν πίσω από τους Εμαούς για να ανακοινώσει στους 11 και στους άλλους μαθητές που τον είχαν δει ασφαλώς. Και πάλι φέρω στην Αγία, στη μνήμη μας, στη μνήμη όλων μας, ότι είναι πρωί-πρωί, ότι έχει ρίξει ο Πέτρος όλη νύχτα τα δίχτυα μεγάλη στη θάλασσα, όλη νύχτα. Και δεν είχε αδειάσει λέπη ο ψάρι. Ούτε ένα λέπη, τίποτα. Έρχεται ο Κύριος μας, ρίξε δεξιά εκεί στην βάρκα με το δίχτυ. Επιστάτα, διότι νυχτός λέει, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και επιάσαμε το δεν. Και δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα μας λέτε έξω τώρα δεξιά εκεί το δίχτυ, τι να πιάσουμε. Θα λέγαμε στην γλώσσα δική μας, τι κάνουμε τη θάλασσα άνω κάτω, το εργώσαμε. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Δεξιής
τα δίκτυα κελεύεις βαλή, λέει ο Διπλωδός. Κύριε, διατάζει να βάλει τα δίκτυα δεξιά στη θάλασσα. Και ρίγευε στα δίκτυα και έβγαλε 153 ψάρια, λέει. Ψαράρες, λέει. Ένα δίκτυ, λέει, μεστόν. Το μεστόν σημαίνει γεμάτο. Έτσι να ασκήσει. Ναι. Και μάλιστα, λέει, να ασκήσει. Ουκίσεις σαν συλλαβέστε, λέει. Και πάει να εξμετώχεις να τραβήξουν το ψάρι. Τα αποδείχνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Πέτρος διαπίστωσε ότι είναι ο Χριστός μετά το θαύμα αυτό. Και τον επενδύτη διαζώσα τον λέει Μιχάλη. Ζήτησε να του δώσουν να φορέσει ρούχα, γιατί είναι γάρι γυμνός, λέει η Αγία Γραφή. Και το σημαντικό, ότι άνοσα λέει και φωτιά, ότι έψα και ψάρι, ότι έφαγε μαζί τους, λέει μέσα η Γραφή. Δεν τα λέμε εμείς εδώ πέρα, τα λέει η Γραφή. Για να βεβαιώσει ότι είναι ο αναστημένος αυτός που σαν άνθρωπος έπαθε. Δεν είχε μπροστά του ανθρώπους που έκλειναν το κεφάλι και λέγανε ναι. Και αναφέρει και το αποκορύφωμα πια η Γραφή τον άλλο κύριο μαθητή, το Θωμά. Το Θωμά το αποκορύφωμα πια. Έλα του λέει εδώ. Δεν τα επαναλαμβάνουμε και κλεισμένο το θυρόν, μπαίνει ο κύριος μέσα. Βάλε το χέρι σου λέει εκεί που καρφώθηκα, βάλε το χέρι στην πλευρά. Και τότε αναφώνησε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν το έβαλε το χέρι, το έβαλε το χέρι. Δεν το έβαλε. Ο Πέτρος έβαλε το χέρι στον τύπο των τύρων. Και τη λέει το τροπάρια μέσα, ότι πώς δεν κάει και λέει το πύλινο σου χέρι όταν άγγιξε στην πλευρά του Κυρίου του Αρεστημένου. Το έβαλε το χέρι. Το λέει καθαρά το τροπάρια. Όχι το τροπάρια, το λέει καλοκάθαρα. Πώς λέει πυλίνη δεξιά δεν κάηκε που εσύ άνοιξες του Κυρίου λέει την πλευρά του Αρεστημένου. Το αντιλαμβάνεστε είναι πράγμα. Είναι γεγονότα που δεν διάνονται στην ανθρώπινη διάνοια και στη λογική. Και εμείς πάμε να τα παρατρέξουμε γιατί τα περνάμε για λόγους συνήθειας, συνήθεια και τίποτα άλλο παραπάνω. Και έρχομαι και στο άλλο για να κλείσω τον κύκλο την αναφορά μου μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτόν που κυνηγούσε τον Ιησού τον Ναζαρινό τον Εσταυρωμένο στα πρόσωπα των μαθητών, τον Παύλο, τον αναστημένο Χριστό είδε με τα μάτια του. Τον είδε. Άλλωστε λέει και ο ίδιος. Και όχι μόνο το είδε, ότι και το κάλεσε αυτό και τον δίδαξε αυτός ο ίδιος. Το Σαούλ, Σαούλ που με διώκεις με τη λάμψη και λοιπά, τη βάφτιση και την ύστερη ζωή του, θα τη δούμε να είναι, να έχει επικοινωνία και επαφή και ζωή πρόσωπο-πρόσωπο με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Από εκεί θα πάρει τα μαθήματα ο Απόστολος Παύλος. Και θα φωνάξει εγώ τον είδα τον Χριστό, και τον είδα ζωντανό τον Κύριο, με τα μάτια της ψυχής, με τα μάτια του σώματός μου, τον είδα όπως είναι. Η πίστη μας είναι ακριβώς αναφορά πίστης στο πρόσωπο του αναστημένου Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του αναστημένου Ιησού Χριστού. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, δεν θα υπήρχαν ελεηνότεροι άνθρωποι στον κόσμο, αυτό που ζούμε από εμάς. Ελεηνότεροι άνθρωποι από εμάς. Δεν το λέω εγώ, το λέω σας πάνω σε αυτό. Είναι ερμηνεία από την Αγία Γραφή. Ή ο Χριστός σου και γίγεται, άρα ματέα η πίστη ημών. Εφόσον δεν αναστηθεί ο Χριστός, πιστεύουμε ψέματα και όχι αλήθεια. Αλλά αφού αναστήκε ο Χριστός, απαρχεί το κεκοιμημένο εγένετο. Ο Χριστός έγινε η αρχή του εγκυμένου. Θυμάσαστε, αδέρφια μου, και αυτό ας το δέσουμε στο μυαλό μας καλά, όλοι μας. Είναι απλή η πίστη μας, πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε γράμματα πολλά.
και με την ευθέτα τα διαβάζουν, περνάνε μέσα μέχρι το κόκαλο περνάνε αυτά. Για θυμηθείτε, κάπου σβήνει ο ήλιος, κουνιέται η γη τη Μεγάλη Παρασκευή και μέσα από τα μνήματα, τι έγινε Μιχαλάκη. Σώματα και κινημένων Αγίων ηγέτη. Σώματα και κινημένων Αγίων ηγέτη. Και εμφανίσαν πολλοί, λέει η Αγία Γραφή, και προσευχήθηκαν σε πολλούς. Τώρα, αν ήταν ο Μωυσής, αν ήταν κάποια άλλη Άγια, λέει Αγίων η Αγία Γραφή τώρα. Η ιστορία του όμως μετά δεν αναφέρει το ξανά. Όχι, μόνο γράφει το μήμα αυτό. Και εγώ το έχω δει πουθενά αλλού. Ένα ερώτημα. Όχι, δεν λέω, εγώ δεν έχω καμία πορεία πάνω σε αυτό. Καμία. Ό,τι μου λέει η γραφή μου είναι αρκετό για να σωθώ. Παραδίδω τα όπλα πέρα για πέρα. Δεν θα εκφράσω πολλή την απορία καμία. Μου το αναφέρει η γραφή μέσα. Η εμπνεύματι Αγίου γραμμένη. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί ήταν ένα προμήνυμα της Αναστάσεως. Ότι είσαι δυνατός και ότι θα κάνεις το ίδιο και στον εαυτό σου. Αν το έκανες σε αυτό που ήταν και κοιμημένοι από αιώνες, του λέει και εμάς τον Πάτη, απεώνος εκεί καθέδωση. Και μπήκε, και αυτό έγινε εκ των υστέρων, πήγε στον Άδη, τράβηξε από εκεί τις ψυχές που βρίσκονταν μέσα στον Άδη, ψυχές πια, τράβηξε κοντά μαζί του. Όσες έκαναν δεκτό το κήρυγμά του. Κάπου την ημέρα εκείνη, γιατί στην οποία κάναμε μία τώρα, που έλυσε ο ήλιος και αναστήθηκαν τα σώματα των κεκριμένων Αγίων, εδώ στην Αθήνα, και αυτό χρειάζεται να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας μέσα, είναι ένας αρχιερέας των ειδών. Ακόμα δεν μιλάμε για Χριστό καθόλου. Στην Αθήνα. Γνωστός εμάς, μεγάλος Άγιος μας. Άγιος Γεννήσιμος της Αραμαγίδης. Και μάλιστα και δικαστής. Από τους πρώτους στον Άγιο Πάγο των Αθηνών. Εκείνος με το σκοτήνιμα του ήλιου και το κούνημα της γης ή Θεός πάσχει ή το πάνω πόλη. Κάποιος Θεός υποφέρει ή καταστρέφεται το πάνω, το σύμπαν. Και βέβαια αυτός ο αρχιερέας των ειδώνων που ζούσε σε έναν κόσμο δαιμονίων, γιατί λέει η Αγία Γραφή, οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Και όταν λέει των εθνών εννοεί του κόσμου του ειδωλατρικού. Δεν είναι τίποτα άλλο από σατανάδες. Μέσα σε έναν χώρο δεν και ζούσε ο Άγιος Γεννήσιος Αραμαγίδης. Αυτός λοιπόν αργότερα άκουσε για την Ανάσταση του Χριστού και άλλοι τότε είπανε ποια μίλησέ μας πάλι για αυτή τη γυναίκα από την Ανάσταση, νομίζω ότι ήταν γυναίκα, θεά. Εκεί στο Άρεο Πάγο που είσαι ο Μητρός Παύλος. Εκείνος πίστευσε στην Ανάσταση. Βαπτίστηκε και έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Ο Άγιος Γεννήσιος Αραμαγίδης. Πίστευε στον Αναστημένο Ιησού Χριστό, γιατί ανέσαι αυτόν από τον τάφο της ψυχής του που ήταν πεταμένος και τον έκανε ζωντανή την ψυχή μου. Ο Χριστός έκανε μύριες, τρόπος του λέγει, εμφανίσεις μετά την Ανάστασή του. Και ιδιαιτέρως ξεχωριστά σε μαθητές, αλλά και σε σύνολο μαθητών. Οι μαθητές δυσπιστούσαν, αλλά υποχρεώθηκαν από την αλήθεια να πούν από την αλήθεια. Να πούν ναι, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Και να κηρύξουν μετά το μήνυμα της Αναστάσεως στα πέρα της Οικουμένης. Και όχι του πλάνου Θεού, του συγκομματημένου Θεού, όπως λέει τον Πάνω της Εκκλησίας. Διαβάζω από τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμου. Σφράγισαν βέβαια οι αρχιερείς και φαρισαίοι τον τάφο
με την άδεια του Πιλάτου. Οι γυναίκες όμως είδαν τον αναστημένο Χριστό και γνωρίζοντας ο Ισαΐας την αβάσιμη και άκαρπη των αρχιερέων πίστη από τη μια και τη σταθερότητα της πίστης των γυναικών από την άλλη, λέει: «Ελάτε εδώ εσείς γυναίκες που είχατε την εμπειρία της θέας του Ιησού και ο λαός αυτός είναι λαός χωρίς σύνεση». Ο προφήτης Ισαΐας, που έζησε 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Ιησού, λέει: «Μνημονεύει το γεγονός ότι θα πάνε οι γυναίκες πρωί-πρωί για να λείψουν το σώμα του Ιησού Χριστού. Να λάβουν την εμπειρία, που πήρατε την εμπειρία οι γυναίκες», ξέρετε ο προφήτης με τα μάτια του, με το μάτι της που ο Θεός το Πνεύμα του είχε δώσει, ενώ είσαι πριν 800, έβλεπε 800 χρόνια μετά. Τις γυναίκες να πηγαίνουν στο μνημείο, να λείπουν το σώμα του Χριστού και σε αυτές να μιλάει και λέτε: «Ελάτε εσείς που είχατε την εμπειρία της θέας του Ιησού, γιατί ο λαός αυτός που το σταύρωσε είναι λαός χωρίς σύνεση». Δεν έχει δηλαδή μυαλό μέσα στο εγκέφαλό τους. Οι αρχιερείς δεν συνετίζονται. Και οι γυναίκες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τον Κύριο. Όταν δε γύρισαν στην πόλη οι στρατιώτες και ανέφεραν στους αρχιερείς όσα είχαν γίνει, αυτοί τους απάντησαν το γνωστό εκείνο που ξέρουμε: «Να πείτε πως οι μαθητές έκρυψαν το σώμα». Ενώ εμείς κοιμόμασταν, εξεγέρθηκε ο Αναστάς και με ένα ποσό χρημάτων εξαγόρασαν τους στρατιώτες. Δεν μπορούν όμως να πάρουν με το μέρος τους και τους ορεινούς βασιλείς. Και τότε βέβαια οι στρατιώτες χάρη των χρημάτων πρόδωσαν την αλήθεια. Οι ορεινοί όμως χάρη της ευσέβειας κόλμησαν με αργυρές και χρυσές εγκόλυτες παραστάσεις την Αγία αυτή εκκλησία της Αναστάσεως του Θεού, όπου βρισκόμαστε και την λάμβριναν με κοιμήλια από χρυσό και ασήμι και άλλους πολύτιμους γήθους. Και βέβαια το νόμο της Αναστάσεως, ποιος βασιλιάς το περιποιήθηκε? Κωνσταντίνος. Ο Άγιος Κωνσταντίνος. Και αυτός εννοεί εδώ ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Τότε οι Εβραίοι βασιλιάδες σταύρωσαν, οι ηγεμόνες και βασιλείς που υπήρχαν. Τώρα κάποιοι άλλοι σύψωσαν, λέει, μνημείο αθάνατον, το ναό της Αναστάσεως, καλυμάρμαρο και ωραίο. Έτσι μνημονεύει ο Άγιος που είσαι το τέτοιο αιώνα. Και έτσι είναι. Ναι. Θα ήθελα, πέστε μου τι ώρα είναι. Και 20. Κλείνω το θέμα, δεν έχω να αναφέρω τίποτα άλλο. Γιατί θέλω να πείτες κάτι πάνω σε αυτά. Ο Χριστός Ανέστη να μας χαρίσει και εμάς την Ανάσταση, τίποτα άλλο πάρα πάνω δεν έχω να προσθέσω. Πολλά γνωστά σε εσάς, ακούστε. Αλλά ας είναι ζωντανά για μας, κοιτάει. Χωρίς να πες κάτι. Θα πω για τον Απόστολο Θωμά κάτι. Να πεις. Βλέπουμε ότι ο Κύριος καλώς έπραξε και έγινε αυτό με τον Απόστολο Θωμά. Για να μας ανοίξει τα μάτια, η εισανάμιση και να μην έχουμε κίνητρα για να φέρουμε δικαιολογίες. Γιατί ο Κύριος, βλέποντας με τον Απόστολο Θωμά ότι πράγματι κατάλαβε ο Απόστολος ότι απέναντι του είχε τον Κύριο, ευχαρίστησε και μέσα από την καρδιά του φώναξε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Βλέπουμε εδώ τώρα ότι ο Κύριος του δίνει την απάντηση του Θωμά και σε εμάς. Και λέει: «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες». Και πιστεύσαν. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε τον Κύριο κοντά μας, να τον εμπιστεύουμε. Πώς γίνεται αυτό? Ο Απόστολος Θωμάς είχε αδυναμίες, σαν άνθρωπος. Έχουμε και εμείς. Και εμείς πρέπει να δούμε.
και ο Κύριος συμπληρώνει κάτι άλλο όμορφο και το δένει όμορφα. Ποιο? Ο λόγος μου ου παλεύθει εις τον αιώνα. Όλα θα αλλοιωθούνε και θα χαθούνε, ο λόγος μου ου παρέλθει, που είναι ο ίδιος ο Θεός, σώμα και πνεύμα, η θεότητα. Και αυτή τη θεότητα την έχουμε στην Αγία Γραφή και ο κάθε άνθρωπος, αν δεν ψηλαφίσει, θα είναι ένοχος. Γιατί ψηλαφίζουμε όλα τα βιβλία, μη καλά και επικίνδυνα. Πρέπει να ψηλαφίσουμε και τον Κύριο για να είμαστε δίκαιοι και να φωνάξουμε κι εμείς, όποιος ακουμπήσει πάνω, ο σπόρος και το ρήμα του Κυρίου και να τον οπλίσει και να φωνάξει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εύχομαι να ανοίγουμε την Αγία Γραφή, γιατί είναι ο Κύριος όλος ζωντανός μέσα. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι? Να θα πω και κάτι. Ότι η αμφιβολία των μαθητών που παρουσιάστηκε υπάρχει και τώρα μεταξύ μας εδώ. Η ίδια περίπτωση είναι ότι και εμείς ακόμα αμφιβάλλουμε, νομίζω. Σε άλλα θέματα όμως, έτσι. Όχι σε άλλα θέματα. Και σε άλλα θέματα όταν αμφιβάλλουμε πάλι. Ναι, στην ίδια κατάσταση είμαστε και σε χειρότερη μπορούμε να πούμε. Και αυτά, έτσι νομίζω εγώ, δηλαδή πάω ακόμα ότι υπάρχει αυτή. Για την τέτοια θέμα να συμπληρώσω. Όχι, στην αλήθεια της Αναστάσεως του Χριστού δεν... Υπάρχει διαφωνία, δεν νομίζω, ξέρω. Δεν αμφιβάλλουμε, σε ένα πράγμα έχουμε αντιρρήσεις στην αμαρτία μας που μας έχει δεμένους. Αυτό ναι. Όχι, δεν είμαστε ζεστοί πολύ, αυτό είναι. Αυτό ναι. Ότι ζεστοί, όχι ναι. Η αμφιβολία. Πολύ ωραία. Τώρα εντάξει, εκείνη η ιδέα είναι. Δεν πιστεύω να αμφιβάλλεις ότι ο Θεός είναι Θεός και δεν αστήθηκε. Προς Θεού. Έτσι. Άρα δηλαδή, δεν έχω τη ζέστα. Τη ζέστα. Αυτό που έχει μαθητέ, δηλαδή που έχει η καρδιά του μέσα, δεν έχω εμείς. Αυτό είναι σωστό αυτό. Δεν ήθελα να καταλήξω. Σωστό, πολύ σωστό. Να το μεταφράσω. Λείπει η φωτιά που μπορούμε να έχουμε γύρω από την πίστη στην άσκηση του Χριστού. Ακριβώς αυτό. Τάλος θα πω κάτι εκεί, θα πω κάτι. Όχι, εγώ έχω κάποια απορία, έτσι. Μέχρι τώρα μας έδειξαν και από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός μας, ότι οι Ισραηλίτες, ότι αυτοί που ισχυζόντουσαν ότι ήταν απλώς ένας άνθρωπος και κλέψαν για το τέτοιο. Πώς τώρα και στους αιώνες που έχουν περάσει και μέχρι τώρα επιτρέπουν να γίνεται κάθε χρόνο η τελετή της Αναστάσεως. Πώς για να αποδείξουν να τους πούνε για κάθε στιγμή που πάτε. Εδώ λένε ψέματα. Το αίμα δεν θα ξαναπάτε εκεί τελείως. Ναι, γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί σας κοροϊδεύουν. Γιατί πού θα πάτε. Άμα πας εκεί θα πέτε ζωντανά όλα. Να, αυτό είναι. Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλο θέλω να σου πω. Όχι. Γιατί επιτρέψεις. Γιατί επιτρέψεις. Γιατί επιτρέπουν αυτοί. Μπορούσα να σου πούνε. Μπορούσα να σου πούνε ότι κύριε δεν θα πας τελείως. Ψέματα είναι. Μαντρώσαν εκεί, δεν σ' αφήσανε και τελείωσε. Ναι, καλά, αυτό όμως. Το ερώτημά του είναι, εάν δεν ήταν αλήθεια, τέρμα δεν τα πήραν. Μπράβο. Πες τώρα, έσκαμε το εσύ. Κάτι να πεις. Πέζουμε όπως το φως. Για τον βγάλανε το Πατριάρχη το δικό μας έξω στην κολόνα. Ναι. Αν πας εκεί την κολόνα, στην πόλη, σχισμένη όλη. Εντάξει, ναι. Μαρμαρέγια. Τον βγάλανε έξω και βάλανε το δικό τους μέσα. Αλλά το φως δεν παρουσιάστηκε σαν τον. Καθόταν ο Πατριάς εδώ στη Χολόνα και του παρουσιάστηκε εκεί το φως. Ναι. Μην ξεχνάς ότι και στον Πανάγιο Τάφο, όταν βάλανε τον Κύριό μας μέσα, βάλανε φρουρούς. Άρα μπορούσαν να είχαν βάλει και εκεί φρουρούς. Στο κράτος του Ισραήλ, τελείωσε, δεν θα πάρει. Κοίταξε, όπου και να τον βάζανε το Πατριάρχη το δικό μας, εκεί θα τον βάλει. Πάλι δεν μπορούσαν να καταλάβει. Μπορείς, μπορείς, κυρίως. Κυρίως συμφωνείτε, αλλά... Ναι, εγώ αυτό θα λέω ότι μπορούσαν να κλείσουν τα σύνορα και να μην πάει κανένας να γίνει. Σου ελισθεί αυτό που λέει εσύ. Όταν το φράξε εκεί και δεν πάει κανένας, αλλά εκεί μέσα δεν είναι μονάχα εμείς οι χριστιανοί. Άμα πας εκεί μέσα θα κάνεις το μυαλό σου. Εγώ πήγα και εκεί σπάσα και βλέπω έναν. Και δεν ήξερα τώρα τι αυτή ήταν άλλο εδώ. Γουρού. Καθόταν με τα πόδια έτσι. Ναι. Απάνω σε ένα αυτό. Και μου φωνάζει η κόρη μου, μου καεί με νόημα, έλα από εδώ. Ήταν του Σαρήμ αυτός, φαίνεται. Γουρού, από την Ινδία. Κύριε,
Το ίδιο δεν είχε δει. Του ρίξαν το αέριο μέσα στη... Πάει ο φως πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Αυτό ναι. Και εσύ το ίδιο λες. Σκούπασα χάρη. Επειδή είναι άγιο φως, αυτό δεν είναι καφλή και δεν είναι όχι ευρύ. Και αυτοί πάνε. Και να πούνε το ίδιο. Δεν θα πάτε. Ποιος ήταν ψέφτικο. Όχι πάνε έτσι να δουν. Σας κορόιδευε. Δεν θα πάτε. Όπως και τώρα σου κλείνουν τα σύνορα για τους Παλαιστινίους. Για. Μπορούσα να το είχαν κάνει αυτό. Αλλά βλέπω ότι δεν ήθελα δύναμης και για να ενισχύσει την πίστη των Ισραηλινών έγινε αυτό και γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια που κάνουν και το άλλο που του ανάψει το αγιωπός, οι Ισραηλίτες στρατιώτες κάνουν σωματική έρευνα εξοπλιστική στον Πατριάρχη. Όχι, δεν έχουν τα όλα από πάνω. Και του φοράμε μια κελεμπία μόνο και μπαίνει μέσα. Και σφραγίζουν την πόρτα. Σφραγίζουν. Η πόρτα σφραγίζεται απ' έξω. Για να μην έχει μπει μέσα κανείς. Ναι, αλλά το θαύμα είναι πρωτού βγει ο Πατριάρχης. Έτσι. Ποιο? Όχι όταν βγει ο Πατριάρχης, πρωτού βγει ο Πατριάρχης. Τι πρωτού. Το έχω δει σε βιντεοκασέτα. Τι δηλαδή πρωτού. Που πρωτού. Βγαίνει το Άγιο Φως, μια μπλε ακίδα. Και περνάει μέσα από όλους, ανάβει μερικά κατήλια, μερικές λαπάδες και μετά βγαίνει ο Πατριάρχης. Α, από μέσα, από μέσα. Δεν είχε βγει ο Πατριάρχης, γενικά. Όπως βγαίνει, όπως βγαίνει ένα ψηλό σύννεφο και έρχεται γύρω-γύρω έτσι. Γύρω-γύρω. Όποιος το αρπάξει, δηλαδή περνάει εδώ, ανάβουν τα κεριά. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη την ώρα όμως δεν έχει βγει ο Πατριάρχης. Μετά βγαίνει ο Πατριάρχης. Ναι. Και έχει πρώτα το φως. Γιατί σε μερικές βιντεοκασέτες βλέπουμε βγαίνει ο Πατριάρχης, σου δίνει ένα φως απ' έξω, αναρωτιέται πολύ τι έγινε τώρα. Αυτό είναι το Άγιο Φως. Αυτό το φως λοιπόν θα το βγάλω και εγώ από την κουζίνα, ας πούμε, της μυστιάς του σπιτιού. Το φως, έκανε ένα σύννεφο και έρχεται γύρω-γύρω. Μήπως δεν μπορούν να το πιάσουν οι κάμερες αυτό το πράγμα. Όχι, επειδή το έχει πιάσει μια συγκεκριμένη, δύο-τρεις κάμερες, ας πούμε. Μήπως δεν. Το έχουν συλλάβει κανονικά. Διότι για να το πιάσει η κάμερα είναι ένα υπαρκτό, ας πούμε, υλικό. Παραχωρεί ο Θεός, χρειάζεται να είσαι κάπως λίγο πίσω όμως για να το δεις, για να το συλλάβει την κάμερα. Αν πας κοντά, παίρνεις μόνο τον Πατριάρχη. Όχι πίσω, στην είσοδο του ναού. Για να τελειώνουμε, τι ώρα είναι, πέτω τι ώρα είναι. Έλα μου να φύγει και πέντε λεφτά μέσα να βγει. Τόμις, θες κάτι που θέλεις. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις θέλω. Και είναι εύκολες, πολύ εύκολες. Θα παρακαλώ να ακούμε μόνο, αν είναι δυνατόν το πιο ωραίο να ακούμε, ευχαριστούμαστε για μένα. Ένα θέλω να μιλάω, εγώ μετά άλλους είναι δυνατόν. Άρα, ότι κάτω εκεί όταν βγαίνει το φως, αυτοί που είναι εκεί, πώς τους λένε, Εβραίου, Κόφτες, πώς τους λένε, έχουν πάει εκεί μου πολύ. Και λέει, μόλις το παίρνουν, φωνάζουν ένα σκαβάρα πάνω στον άλλον, δικό μας είναι το φως, δικό μας και ο Χριστός. Ναι, λοιπόν, εφόσον είναι δικό του, λέω εγώ, γιατί δεν το πιστεύουν. Μία παρατήρηση αυτή, για να απαντήσετε, αν έρχεται κανείς. Και ένα άλλο, είπες ότι πήγες στην παραλία και ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε πιάσει ψάρι. Ούτε ένα. Έτσι. Και μετά του λέει εκεί θα πετάξει στα δίκτυα και θα πιάσει, βγαίνει έξω και φτιάχνουν ψάρι και φάγανε μαζί. Λοιπόν, όταν ο κύριος ανεστήθηκε με τις μυροφόρες, όταν πήγανε κοντά, γιατί τους είπε μη μου άπτει και μετά στους μαθητές πήγε κοντά και έπιασε ψωμί και το ένα και το άλλο και φάγανε. Εκεί να μην δεν το ξέρω. Το ξέρω μια απάντηση. Το ξέρεις, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς να με εκεί είπε μη μου άπτει και εκεί πήγε κοντά το τούζαμε. Τώρα, θέλεις να σε απαντήσω σαν κύριος. Μπορώ. Όχι σαν άνθρωπο, όχι εγώ. Αν υπάρχει ερμηνεία, θες να πεις, αν υπάρχει ερμηνεία, να κάνω. Εκεί είπε ο Κύριος μας συμπλήρωσε, μην με πιάνεις λέει, γιατί αυτή τη στιγμή σάρκα και οστέα ουκ έχει. Σάρκα και οστέα ουκ έχει. Δηλαδή, σάρκα και κόκαλα δεν έχω. Εγώ δεν μπορείς να πιάσεις, ήταν πνεύμα. Καταλάβες τι θα έκανε. Εκεί που πήγε, εκεί συνέβαγε, είχε το αναστηνώσιο μαζί του. Λοιπόν, να πες το πρώτο που να με είπα, εσύ να πει που πήγες κάτω, τι μπορεί να μου πεις. Ποιο. Βέβαια, δικό μας το φως, δικό μας το φως. Ήταν χριστιανοί αυτοί, το πιστεύανε. Όχι, όλοι αυτοί πιστεύανε. Όλοι αυτοί με καβάλα πάνω. Ναι, ναι. Και να μην πιστεύουν, ναι. Ναι.
μας με μια διαφορά, έτσι, και κάποιες ενστάσεις. Ο καθένας έχει κόψει το χριστιανισμό στα μέτρα του, χράπα-χρούπα, όπως και στην αρχή, αν ήσασταν εδώ που παρακολουθήσετε κάτι πριν να αρχίσει το κήρυγμα που λέγαμε, ότι σήμερα κυριαρχεί ότι ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Και αυτό μας το έχουν κολλήσει οι πολιτικοί. Δεν το είχε ποτέ ο χριστιανισμός. Και βλέπουμε πολλούς και λέμε, κάνει καλά ο Πατριάρχης που λειτουργεί και συμπροσεύχεται, ας πούμε, με έναν ετερόδοξο, με έναν που ανήκει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία. Άποψή του καθενός να λέει ό,τι θέλει. Εμείς πιστεύουμε έτσι, ας τον Πατριάρχη να κάνει έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα που τα προβλήματα αυτά δεν έχουν λυθεί ακόμα. Αν ανατρέξουμε τώρα στην άποψη του καθενός και πούμε ότι, για να δούμε τι λέει ο παπάς αυτός, αυτός ο παπάς μπορεί να έχει την ίδια άποψη που έχει ο Πατριάρχης. Εμείς είναι σωστό να ανατρέψουμε στην άποψη του παπά ή να πάμε να κοιτάξουμε το τι λέει ο Χρυσόστομος, τι λέει ο Βασίλειος, τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, τι λέει ο Χριστός. Φυσικά το τι λέει ο Χριστός. Τελείωσες. Αυτό. Ναι. Τελείωσε μας ο Χριστός. Και ο άλλος πάει στο ώρα σειρά πάνω και ναι. Κατεβαίνεις κάτω, δίκαιο. Και λέει τι πήγατε εκεί πάνω, να δείτε το βουνό. Αφού δεν καταλαβαίνουν εδώ. Λέει τι πήγατε και ανέβηκατε στο ώρα σειρά. Δηλαδή του λέω, εγώ έκανα 3 ώρες να πάω να ανέβω εκεί πάνω και πήγα έτσι για να δω το βουνό. Έχεις πάει πια πάνω του. Και πάνω στην κορφή που βλέπεις εσύ για την εκκλησία, έχει εκεί που έδωσε τις 12 εντολές. 10. Τις 10. Γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά γράμματα. Δεν πειράζει, δεν έχει δώσει αυτό. Λέω, πήγαινε εκεί πάνω να δεις. Να ανεβήσαμε τα σκαλιά, 990 σκαλιά και χτισμένα με πέτρα τόσο ψηλά. Και να τους βλέπεις τώρα πηγαίνουν εσβάρνα, άντρες, γυναίκες. Ναι. Τι πήγαν εκεί πάνω. Για Πέτρο. Για να... Εσύ με την αρχή σου γλώσσα και λοιπά, σωστά απάντησες. Αλλά και η Αγία Γραφή σου βεβαιώνει αυτό που λες τώρα εσύ. Όταν όμως εσύ σπάτησε εκεί πάνω και μίλησε με τον Θεό, του λέει βγάλε τα παπούτσια σου. Γιατί ο τόπος αυτός είναι Άγιος. Έτσι δεν είπε. Και... Γι' αυτό ανεβαίνουμε εκεί πάνω. Και η Εκκλησία είναι σφαίρα. Γι' αυτό ανεβαίνουμε εκεί πάνω. Και ζητήσαμε το κλειδί από κάτω από το μοναστήρι. Εμείς είμαστε εδώ σε Γιάννη Ξάνθη. Λέει ο Θεός Άγιος και εσύ τι είσαι που μου λες ότι γιατί ανεβαίνω εκεί πάνω. Και την Άγιος ο τόπος. Σωστά. Δεν είναι έτσι. Κοίτα, εγώ έχω πάει 3 φορές και τα έχω γυρίσει όλα. Και τα μοναστήρια όλα και όλα. Μα λέμε για αυτούς σου λέω για αυτούς που λένε τι ανεβαίνει εκεί πάνω. Μέχρι και η Ορδανία έφτασα μέσα. Μάλιστα. Ανέβεις ένα μοναχό τώρα μέσα σε ένα μοναστήρι. Μέσα στην ερημιά. Να πας εκεί στην Κομπορέα και πάει και η Μακαρίτσα αυτή τον τάβο. Ήταν στο δεύτερο σχολείο που είχε πεθάνει. Ναι. Και πήγα μπρος του Μαγκές Καθάνη. Τι είχε κάνει όμως. Αυτή είχε βάλει στη Κομπορέα πάνω μια εικόνα τόσο μεγάλη. Μπα. Ναι. Και γράφει από κάτω, λέει Κυριακού, δεν ξέρω πώς τη λέει. Χριστός ανέχομαι. Καλή Δευτέρα, πάλι εδώ και θα τα πούμε για τον Άγιο Άγιο Ραφαήλ και για Ειρήνη, θα κάνουμε συνεδρίαση ή συγκέντρωση εκεί κάτω, όταν καλλιεργήσει λίγο να ζητάει ο γιος. Τέτοια ώρα, φώτα έχει, απ' όλα έχει. Πάει εδώ στους αδέστη 3 φορές και αν θα σου ίσω μπουζά. Χριστός Ανέστη, yeah.
ζωή χαρισάμενο. Αναστάς ο Ιησούς από την τράπεζα, καθώς προείπε, έλεγε ημί την αιώνια ζωή και την καλέσεις. Σας αρέσει. Το